όμως αυτά τα στοιχεία που είπαμε. Να δούμε τη φάση εδώ. Δείχνει να ελέγχει ο Μπρόρσον. Όχι τελικά. Άι ο Ραμίρες να μπει στην περιοχή. Θα κερδίσει και την κόντρα. Θα κάνει και το σούτ έξω. Ξανά. Δεν εγκατέλειψε την φάση. Δείξε να ελέγχει ο Σουηδός. Κερδίζει ο Ραμίρες. Κάνει το σούτ. Αντιλαμβάνεσαι ο Σπιλεύσκι θέλει. Ναι, γιατί ήρθε αυτή η φάση μετά από πολύ ενός διαδρόμου με τον Κακόριν τώρα που κάνει ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ γκολ. Γκολ ο Άρης. Ο οποίος ανοίγει το σκορ, νομίζω ο Μπέγκστον ο σκόρερ. Πράγματι, δείτε εδώ. Με τον Περτρέου να διώχνει, να βάζει την πίεση ο Μπουακί. Κερδίζει ο Κακόριν, κάνει ωραία τρίπλα. Η μπάλα φτάνει στον Μπέγκστον. Κάνει το σουτ, προσπάθησε ο Περτρέου, δεν τα κατάφερε. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Κακόριν. Ήρθε και ο Μπέγκστον και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 στο Στέγιος Κυριακίδης για τον Άρη. Και κερδίζουν και πάλι οι φιλοξενούμενα. Σούτ από τον Μπέγκστον, το βγάζει ο Περντρέου. Και το σούτ του Μπέγκστον. Ένα λεπτό νωρίτερα το έβγαλε ο Περντρέου. Καζού εκτελεί το κόρνερ, μια κεφαλιά έξω. Σέχιτς, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Το γύρισμα στην περιοχή. Ελέγχει ο Μπουακί και θα διώξει. Καθέτα για ακομής. Μπέξον μπαίνει στην περιοχή. Κάνει και το shoot goal. Φοβερό δεύτερο goal για τον Άρη στο 33. Και πάλι με τον Μπέξον. Στον Κομής δεν έδιωξε όπως έπρεπε ο Άμπραχαμ. Μπήκε στην φάση ο Μπέξον και με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Υπήρξαν διαμαρτυρίες νωρίτερα από πλευράς Ακρίτα για φάουλ πριν από την, λίγο πριν τον γκολ. Θα ελεγχθεί βεβαίως η φάση και τον γκολ. Ο Εράσο θα εκτελέσει απευθείας, το πάει έξω. Εδώ νομίζω θα φανεί καλύτερα. Άμπραχαμ προσπάθησε και κάνει λάθος. Ο Μπαμπίκα είναι γρήγορος. Βάζει την μπάλα μπροστά. Μπαίνει στην περιοχή ο Σαββί Μπαμπίκα. Κάνει και το πλασέ έξω. Πάρα πολύ γρήγορος. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε το πλασέ. Το βγάλε ο τερματοφύλακας Περντρέου. Κόρνερ το 44, δηλαδή 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους. Παραμεντός περιοχής του Άρη τώρα. Δεν τα κατάφερε να διώξει ο Μπρόρσον. Ένα γυριστό εκεί από τον Ραμίρες έξω. Εράσο προσπαθεί να βρει Ραμίρες. Μπαίνει στην περιοχή. Είναι και ο Μπρόρσον εκεί. Το γύρισμα έξω. Μπέξον μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σούτ με το αριστερό. Δεν πέρασε. Στον Άμπραχαμ. Μακρινό σούτ από τον Μπαλταζάρ. Το βγάζει ο Βανά. Α, λοιπόν. Από πολύ μακρινή απόσταση απειλή. Είτε εδώ ξανά το σούτ και το βγάζει δύσκολα ο Βανά. Τον Μπέγκστον θα αντικαταστήσει ο Μαγιαμπέλα. Και ενώ ο Εράσο είναι στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα. Θα βάλει την προβολή εκεί ο Μουσούντα. Κόρνερ. Και ο Γκομής. Τελικά Σικόρσκι στην περιοχή. Προσπάθησε να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Κατοχή για τον Ακρίτα. Σικάθετα. Δεν ήταν καλή η πάσα εκεί από τον Πικί. Και ο Άρης έχει προϋποθέσεις με Μαγιαμπέλα. Βρίσκει ωραία τον Τζαβέ. Ο Μπομής πρέπει να είναι. Μπαίνει στην περιοχή και θα σημειώσει το 3-0. Τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι στο 78. Αυτό είναι το παιχνίδι που ήθελε να κάνει ο Άρης. Εδώ είναι η φάση. Θα ελεγχθεί βεβαίως. Με τον Κομής. Ξεπερνάει τον Περντρέου. Στην κενή εστία με το πλασέ. Να κάνει το 3-0. Ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ποδοσφαιριστής του Άρη, πρέπει να είναι ο Μπρόρσον. Το βλέπουμε ξανά το γκολ. Το οποίο εκτελείται από τον Εράσο. Βανά, μπλοκάρει. Και έρχεται ο Καζού για το overlap. Σε αυτόν η μπάλα, το γύρισμα από τον Καζού, κόρνερ.